Πάμε στη Λάρισα κατευθείαν να καλησπερίσουμε Χρήσανθε και Στέργιο. Να πάμε, ρε φίλε, άμα θες. Τον καλό φίλο και συνάδελφο επικεφαλής εφημερίδας Θεσσαλία, τον Σωτήρη τον Γκέλα. Μάλιστα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα από τη σεισμόπληκτη πλέον Λάρισα. Όπου γι' αυτό σε καλέσαμε, Σωτήρη. Τι γίνεται εκεί? Εδώ πέρα, τι να πούμε, όλος ο κόσμος είμαστε στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Ναι. Το σοκ που δεχτήκαμε είναι μεγάλο. Είναι οι ώρες που ο κόσμος είναι στις δουλειές του. Ναι. Και βέβαια κανείς δεν περίμενε. Είχε έντονο βουητό και μεγάλη διάρκεια. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ κοντά στη Λάρισα. Καθώς η Ελασσόνα, ο σεισμός εντοπίζεται περίπου 16 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Ελασσόνας και έχει πολύ μικρό εστιακό βάθος, μόλις 7,8 χιλιόμετρα. Το πρόβλημα είναι ότι ακολούθησαν έντονοι μετασεισμοί, 4,7, 4,2, 4,9 ρίχτερ, με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλοι από εδώ που είμαστε να συνεχίζουν να κουνιούνται τα πάντα. Δηλαδή ήμασταν στις πλατείες και βλέπαμε την ακολουθία των μετασεισμών και να κουνιούνται όλα τα σπίτια, τα τζάμια, τα πάντα. Δεν περιμέναμε, να πω και μία λεπτομέρεια, ότι 1η Μαρτίου του 1941 η Λάρισα είχε ζήσει πάλι ένα μεγάλο σεισμό και μετά από 80 χρόνια, ακριβώς ίδια ημερομηνία, είναι μια σημαδιακή ημερομηνία για τη Λάρισα, 1η Μαρτίου του 1941 που είχε σεισμό, γιατί την επόμενη μέρα βομβαρδίστηκε η πόλη από τους Ιταλούς. Μετά από 80 χρόνια ξαναείχαμε μνήμες τέτοιες. Πραγματικά η ημερομηνία αυτή θα είναι από σάδα μέλα πλέον για την πόλη της Λάρισας, τα πρώτες μέρες του Μαρτίου. Και αν βλέπατε την εικόνα, όλος ο κόσμος θα προσπαθεί να ξεχυθεί έξω, να βλέπει τις πολυκατοικίες να κουνιούνται. Από εδώ που ήμουν, εγώ έβλεπα το δικαστικό μέγαρο να πηγαίνει πέρα δόθε. Πήγαμε στις πλατείες και στη συνέχεια βλέπαμε ξανά την ίδια εικόνα που οι μετασεισμοί που ακολουθούσαν ήταν πάρα πολύ κοντινοί στη διάρκεια. Και επαναλαμβάνω, είναι χαμηλό το εστιακό βάθος, μόλις 7,8 χιλιόμετρα και η πόλη 16 χιλιόμετρα από την Ελασσόνα, περίπου σε ευθεία είναι γύρω στα 30 χιλιόμετρα από την Λάρισα. Πραγματικά η Λάρισα κουνήθηκε πάρα πάρα πολύ. Σωστήρη, πέρα από το κούρημα που είπες. Ναι. Έχεις πληροφορίες για την περιοχή της Ελασσόνας, εκεί που είναι το επίκεντρο? Μήπως έχουμε ζημιές και τα λοιπά? Ζημίες έχουμε παντού, σε όλα τα σπίτια. Το θέμα είναι αν έχουμε τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για δύο τραυματίες. Επαναλαμβάνω, είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που σας δίνω. Ναι, μην τις χρησιμοποιήσει κάποιος. Έχω τις πρώτες πληροφορίες, ανεπίσημα επαναλαμβάνω, για δύο τραυματίες μέχρι τώρα. Και θα δούμε τι έχουν γίνει. Είναι ανάμεσα από Ελασσόνα και Φαρκαδόνα, από τον παλιό δρόμο Βοσπάς. Εκεί πέρα είναι το επίκεντρο του σεισμού. Επαναλαμβάνω, νότια-νοτιοδυτικά της Ελασσόνας, 16 χιλιόμετρα. Είναι ένα παλιό ρήγμα που περνάει ο Τιταρίσιος. Και βέβαια θα δούμε τώρα, θα μετρήσει ο κόσμος τις πληγές του μόλις μπει στα σπίτια. Δεν στη Λάρισα, μπορώ να πω μετά από μία ώρα, ας με επιτραπεί λίγο ο κόσμος προσπαθεί, κοιτάει τα υλικά πράγματα, ενώ πριν από μία ώρα κοιτούσε να σώσει τις ζωές του. Δηλαδή αυτό που έζησε να δεις μια πλατεία γεμάτη με τον κορονοϊό, με επιδημία, και να είναι η πλατεία γεμάτη, κεντρική πλατεία, ούτε πολιτική συγκέντρωση να είχαμε εντός εισαγωγικών. Και βέβαια όλες οι πλατείες της Λάρισας είχε την ίδια εικόνα. Δηλαδή πραγματικά τώρα προσπαθούν να πάρουν τηλέφωνο, να δουν τους συγγενείς, τους φίλους, τι συμβαίνει. Δίκτυο δεν υπήρχαν, τηλεφωνικές γραμμές δεν υπήρχαν και καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Καταλαβαίνω. Σωτήρη, αυτό που και νομίζω να είναι την πανδημία με τον κορονοϊό. Αυτό προκαλεί έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις μεγάλη ανησυχία και μπορεί να σε φέρει και σε πανικό. Δεν είναι τόσο το κούνημα όσο το μεγάλο βουητό που υπάρχει. Εντάξει, είναι κάτι που το ζήσατε εσείς, δεν μπορεί να το διαχειριστείς. Συμφωνώ. Αν δεν κάνω λάθος, το 76-77, πότε το 78. Το 78 το υπόλοιπο Θεσσαλονίκης, με την περίφημη πολυκατοικία στο υποδρόμιο που γκρεμίστηκε. Έτσι. Δυστυχώς έτυχε να είμαι εκεί, τότε, εκείνες τις μέρες. Ακριβώς έχετε μετρήσει τις πληγές ως πολύ. Έχετε πιο σνοπές μνήμες. Η Λάρισα δυστυχώς δεν είχε τόσο σνοπές μνήμες. Τελευταίο σεισμός, αν δεν κάνω λάθος, από το 1995 με επίκεντρο του Γκοζάνη που είχαμε κάποια προβλήματα. Αλλά τώρα πραγματικά τα προβλήματα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Ο σεισμός ήταν τόσο έντονος, με μεγάλο βουητό. Προσπαθούσαμε όλοι να προφυλαχθούμε. Εγώ ήμουν στα γραφεία της εφημερίδας. Ακολουθώντας όποιες... Δηλαδή, Σωτήρη, τώρα είστε έξω όλοι, είστε έξω. Ναι, έξω. Η πόλη της Λάρισας είναι έξω. Προσπαθούν κάποιοι λίγο να μιλήσουν, προσπαθούν κάποιοι να χαριτολογήσουν, να ξεφύγει ο πανικός και ο σεισμός. Ο καθένας παίρνει τηλέφωνα στους οικείους να δει τι γίνεται. Έχει ξεπεράσει το αρχικό σοκ, μπορώ να πω,
του σεισμού. Δηλαδή, αφού είδαν ότι οι συγγενείς είναι καλά, στη Λάρισα δεν έχουμε σπίτια που να πέσαν. Πέσαν βέβαια σοφάδες. Οι ηλικές ζημίες έχουμε τεράστιες. Σε όσους δυστυχώς έχουν και κρύσταλλα, οτιδήποτε ευαίσθητα αντικείμενα. Ναι. Τα οποία, αλλά βέβαια μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, οι ηλικές ζημίες δεν μετράνε. Ας είναι ό,τι θέλει. Πιστεύω ότι θα μετρήσουν και τους ρογμές των πολυκατοικιών, των σπιτιών. Τα παλιά σπίτια αν αντέξαν, τι προβλήματα έχουν και βέβαια πόσα είναι κατοικήσιμα και πόσα δεν είναι. Μάλιστα. Υπομονή δυστυχώς, και κουράγιο. Το ζήσαμε και αυτό. Υπομονή και κουράγιο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι. Μπροστά στη, είχαμε την πανδημία, έχουμε και το σεισμό και αντιλαμβάνεσαι ότι συγκεντρώθηκαμε η Λάρισα που είναι στις κόκκινες περιοχές, 90 κρούσματα και χθες. Φανταστείτε τώρα που βγήκαν όλες τις πλατείες, αν υπάρξει και πρόβλημα με την πανδημία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά να πω ότι τουλάχιστον προς το παρόν έχω ακούσει πληρότερες πληροφορίες, όχι ακούστε, είναι μόνο για τραυματίες, κάτι το οποίο απαλύνει τον πόνο και το σοκ που προκάλεσε ο ξαφνικός σεισμός των 6 Ρίχτερ. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό κουράγιο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.